Γιώργο Μητσιμπόνα και τον Γιάννη τον Αλεξάνδρη. Γιώργο, όταν βγήκατε στο δεύτερο ημίχρονο, είδαμε όλοι ότι μαζευτήκατε εκεί κάτω από τη σέντρα και είχατε μια συζήτηση μεταξύ σας. Ποιο ήταν το σύνθημα που κυρίαρχησε ανάμεσά σας? Το σύνθημα ήταν νίκη και μόνο νίκη, τίποτα άλλο. Μίλησε μας λίγο για τον γκολ που έβγαλε, στο δεύτερο γκολ, που βέβαια έκανε πολλά πράγματα. Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο είχα εντολή να κατεβαίνω συνέχεια μπροστά για να βοηθήσω πιο πολύ στο κέντρο και παίζαμε με τρεις στην άμυνα. Πράγμα που κατορθώσαμε και βάλαμε και ένα γκολ γρήγορα και το δεύτερο ήρθε πολύ γρήγορα. Νομίζω για τον γκολ ήταν ένα φάουλ από τα αριστερά, το χτύπησε ο Κολομητρούσης. Βρέθηκε εκεί ο Αλεξούλης, πήρε την κεφαλιά, βρέθηκε ένας αντίπαλος, δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα και μετά με ένα γυριστό σουτ κατόρθωσα να πετύχω τον γκολ. Να ρωτήσουμε όμως και τον πρώτο παίκτη της Λάρισας σε αυτό το παιχνίδι, τον Γιάννη τον Αλεξούλη. Σε κάποιο σημείο στο παιχνίδι με τον Όφη, το πρώτο ημίχρονο έληξε 1-0 βέβαια. Στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε τον γκολ στο 50, τον γκολ το δικό σου. Τον γκολ αυτό που χαρακτήριζε λίγο τυχερό από τους αντιπάλους σου. Εσύ τι έχεις να πεις? Νομίζω ότι ήταν λιγάκι τυχερό, αλλά ήταν τον γκολ που βοήθησε. Μας βοήθησαν και πολλοί φιλάθλοι γιατί ήταν πάρα πολύ έντονοι, πάρα πολύ δυνατοί. Διαπιστώσαμε και εμείς βέβαια αυτή τη βοήθεια των φιλάθλων, ενώ χάνατε με 1-0, δεν υπήρξαν αποδοκιμασίες όπως παλιότερα. Τι έχεις να πεις για αυτόν τον κόσμο? Ναι, πιστεύω ότι έχει αλλάξει ο κόσμος. Είναι σίγουρο ότι έχει αλλάξει γιατί βλέπει και την ομάδα να αλλάζει. Έχει αρχίσει και η ομάδα να παίζει διαφορετικό παιχνίδι, πιο μοντέρνο, με τη μία μπάλα κάτω παιχνίδι και έχει αλλάξει πραγματικά. Και ο κόσμος όταν βλέπει θέαμα πάνω του χειροκροτεί. Και μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Μητσιμπούνα. Εσύ είσαι σαν πιο παλιός, έχεις ζήσει μεγάλες στιγμές με τη Λάρισα. Πες μου αν θα επαναληφθούν ίδιες σκηνές εδώ στο Αλκαζάρ. Εγώ το έχω δηλώσει και στις εφημερίδες ότι στη Λάρισα δεν δύσκολα θα χάσουμε φέτος έστω και ένα μόντο από οποιαδήποτε ελληνική ομάδα.